Λοιπόν, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένα μεγάλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ένα από τα στολίδια, τα εκπαιδευτικά στολίδια του νησιού μας, και γι' αυτό θα συζητήσουμε σήμερα και για όλη την συζήτηση η οποία έχει ανοίξει για το κατά πόσο πρέπει, μπορεί, θα συγχωνευτεί με το ΤΕΙ Κρήτης. Ο κύριος Οδυσσίας Ζώρας είναι μαζί μας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σπακιανάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Χαρά μας κάθε φορά που είστε εδώ, γιατί κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Και... αυτό είναι αλήθεια. Και μαζί σας πάντοτε οι ερωτήσεις είναι ακριβείς και ουσιαστικές. Σας ευχαριστώ. Ψυχώνευση, συνέργεια, όπως έχει ακουστεί όλο το τελευταίο διάστημα, αυτή η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει. Οδεύουμε προς μία συγχώνευση λοιπόν με το ΤΕΙ Κρήτης. Κοιτάξτε, οι συγχωνεύσεις, αυτή τη στιγμή γενικώς στην Ελλάδα ο χάρτης των ανωτάτων εθνικών ιδρυμάτων αλλάζει ραγδαία. Ναι. Αλλάζει τόσο ραγδαία που αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει σημαντική επιπολαιότητα πίσω από το εγχείρημα γενικώς. Διότι αυτές οι ανακατατάξεις στην παιδεία δεν μπορούν να γίνουν τόσο γρήγορα όσο επιχειρούν να γίνουν. Δίδει την εντύπωση ότι οι προθέσεις είναι περισσότερο εκλογοθυρικές παρά ακαδημαϊκές. Και όσες φορές προσωπικώς έχω ζητήσει και στις συνόδους των Πριτάνιων από τους υπεύθυνους, από τους πρωταγωνιστές του εγχειρήματος να μου πούν ποια είναι τα ακαδημαϊκά ωφέλη και τα ακαδημαϊκά εχέγγυα και τα ακαδημαϊκά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η όλη συγχωνεύση, όπως είπατε εσείς, τον ακαδημαϊκό χάρτη, τον εθνικό ακαδημαϊκό χάρτη. Εκεί δεν υπήρχε απάντηση. Συνεπώς, εγώ έχω κάθε δικαίωμα να πιστεύω ότι υπάρχει μια σημαντική επιπολαιότητα πίσω από το εγχείρημα. Τώρα, επειδή μιλάμε συγκεκριμένα για δύο διαφορετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στη χώρα, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, τα ΤΕΙ προφανώς έχουν επιτύχει σημαντικό έργο στον χώρο που κάλυπταν τις εφαρμοσμένες έρευνες και τεχνολογίες και επιστήμης. Εξαιρετικά σημαντικό. Αναγνωρίζεται από όλους η επιτυχία των ΤΕΙ και μάλιστα μπορώ να πω ότι μεταξύ των τεχνολογικών ιδρυμάτων της Κρήτης βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από αυτά τα άλλα της υπόλοιπης χώρας. Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του. Και δεν ξέρω εάν αυτή η επιτυχία των ΤΕΙ, η οποία είναι πανθαλογουμούμενη από όλο τον κόσμο, από όλους τους επιστήμονες του τεχνολογικού τομέα, του θεωρητικού τομέα κλπ., αν αυτή θα χαθεί κάποια στιγμή. Διότι αλλάζει η μορφή του χάρτη της χώρας, τα τεχνολογικά ιδρύματα εξαφανίζονται. Το κακό είναι ότι στην όλη ιστορία εξαφανίζεται μαζί και αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης, το οποίο θα μείνει κενό. Υποτίθεται ότι θα καλυφθεί με τα προγράμματα διετούς εκπαίδευσης. Αλλά αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να καλυφθεί, διότι υπάρχει μεγάλος όγκος εκπαίδευσης που καλύπτουν τα ΤΕΙ και αυτό θα χαθεί τελείως. Και ταυτόχρονα αλλοιώνεται και ο χάρτης των πανεπιστημίων. Μερικά πανεπιστήμια που δεν είναι της εμβέλειας των Αθηνών, ενώ σαν μέγεθος υφίστανται τις συνέπειες των συγχωνεύσεων. Η Αθήνα βέβαια θα είναι πολύ πιο δύσκολο να φανούν, ενώ βιβλιογραφικά και βιβλιομετρικά, οι αλλοιώσεις των δικτών, ωστόσο κάποια στιγμή θα φανούν και εκεί. Άρα τι φοβάστε εσύ ότι έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης? Τώρα η Κρήτη, εμείς εγκαίρως πήραμε σαφή θέση ότι θέλουμε να διτηρήσουμε τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Αυτό δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τους συναδέλφους των ΤΕΙ. Θέλαμε να διτηρήσουμε τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά σε βιβλιομετρικούς δείκτες εκπαίδευσης, έρευνας, ακαδημαϊκών επιδόσεων γενικά. Βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά. Σε ορισμένες ταξινομήσεις, διότι υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις, ανάλογα με το τι λαμβάνει κάθε μία ταξινόμηση υπόψη της, βρίσκεται πρώτο μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων. Συνεπώς, είχαμε κάθε λόγο να μην δεχθούμε να γίνει μία αλλίωση. Εμείς ως Πριτανική Αρχή, και εγώ και οι συνάδελφοι αντιπριτάνης, αλλά και η Σύγκλητος, η οποία έχει εκφραστεί σαφώς επί του θέματος, είχαμε την άποψη, την πεποίθηση και την σιγουριά, τη βεβαιότητα ότι αυτός ο χαρακτήρας δεν έπρεπε να αλλοιωθεί. Γιατί αν αλλοιωθεί αυτός ο χαρακτήρας, θα αλλοιωθεί προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Είναι προφανές αυτό. Δεν είναι θέμα υποδομών, είναι θέμα δυνατοτήτων και δυναμικού επιστημονικού. Υπάρχει βέβαια και ο αντιλογός, ο οποίος λέει ότι με μια τέτοια ενδεχομένως συγχώνευση, όπως τη λέμε, θα ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης συνολικά. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα σαφών δικτών. Δεν είναι θέμα υποδομών. Αν μου πείτε ότι θα πάρουμε 10, 15, 20 κτίρια παραπάνω, ασφαλώς το χώρος των υποδομών
θα ισχυροποιηθεί. Αλλά το θέμα είναι σε κάθε πανεπιστήμιο δεν είναι ο χώρος των υποδομών. Μετράει και αυτό, είναι αξιολογήσιμο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που μετράει. Μετράνε οι επιδόσεις, οι ερευνητικές, οι ακαδημαϊκές, οι εκπαιδευτικές, η ποιότητα εκπαίδευσης, η ενασχόληση των φοιτητών, πόσο εύκολοι οι φοιτητές τους βρίσκουν μετά απασχόληση στην αγορά κλπ. Αυτό, εάν αναμίξετε ένα ισχυρό ίδρυμα με ένα ασθενέστερο ίδρυμα, το αποτέλεσμα που θα πάρετε δεν είναι ένα ενδιάμεσο βεληνικούς ίδρυμα, είναι ένα ασθενέστερο ίδρυμα γενικώς. Τώρα, θα μου πείτε ότι μπορεί μετά από 20 χρόνια, 30 χρόνια αυτό το ίδρυμα που τώρα συγχωνεύει τα ΤΕΗ και παίρνει και τα ΤΕΗ και γίνεται ένα ευρύτερο ίδρυμα ακαδημαϊκό, μπορεί σε 30-40 χρόνια να αναπτυχθεί και να είναι ένα εξαιρετικά καλό ίδρυμα. Γιατί πιστεύετε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έσπευσε να πει ναι, εγώ θέλω να συγχωνευτώ με το ΤΕΗ Κρήτη? Μήπως θα πρέπει να ρωτήσουμε την κυρία Βεντζηλάκη, που είναι η πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να μας πει τις προθέσεις της. Η δικιά σας εκτίμηση? Δεν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση. Γεωγραφικά έχουμε μια σχέση και επαφή. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα πανεπιστήμιο που τώρα παίρνει πάνω του σε μετρήσιμους δείκτες αξιολογήσεων. Συνεπώς, δεν ξέρω εάν βρίσκονται σε κάποια μορφή κακής εκτίμησης του χάρτη, του σκηνικού γενικά, όχι μόνο του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού, και φοβόνται ότι ενδεχομένως θα υπάρχει έλλειψη φοιτητών που θα πηγαίνουν στο Αιγαίο. Και έτσι βιαστήκανε, ήταν μια παρακινδυνευμένη πρόταση και ορθώς νομίζω δεν έγινε αποδεκτή από τους ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα θέματα. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία συζητάει το θέμα αυτό, το πόρισμα της οποίας το περιμένουμε. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια εικόνα, θα το έχουμε άμεσα. Δεν έχω κάποια εικόνα. Δεν έχετε εικόνα. Αν το πόρισμα λοιπόν λέει ότι θετικά να συγχωνευτούν τα ιδρύματα, να προχωρήσει μια διαδικασία. Υπάρχει απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει διαφωνήσει ριζικά με τη συγχώνευση. Συνεπώς αυτό δεν μπορεί να παραβιαστεί. Δεν μπορεί να παραβιαστεί, λοιπόν, δεν μπορεί η απόφαση να παραβιαστεί. Συνεπώς μένει κατά μέρος αυτό. Αυτό ισχύει, αυτό δεν μπορεί να... Ξέρω ότι το ίδιο έχει γίνει περίπου και με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ωστόσο, εκεί έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει απόφαση Συγκλήτου. Οπότε δεν είναι κάτι δεσμευτικό. Δεν ξέρω, ναι. Όμως, το Υπουργείο είναι ο κυρίαρχος παίκτης του πολιτικού τουλάχιστον σκηνικού της χώρας, γιατί στο ακαδημαϊκό σκηνικό νομίζω ότι έχει αποτύχει. Του πολιτικού σκηνικού, και αυτό θα φανεί αν έχει πετύχει, αν έχει αποτύχει, είναι κυρίαρχος, το χειρίζεται όπως νομίζει. Νομίζω το χειρίζεται εξαιρετικά επιπόλαια, βιαστικά, γρήγορα. Και πάλι επιμένω ότι αυτοί οι χειρισμοί μου δίνουν κάθε δικαίωμα να πιστεύω ότι δεν υπάρχει ακαδημαϊκό έρισμα και ακαδημαϊκή, αν θέλετε, δικαιολογία πίσω από αυτές τις συγχωνεύσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι και στο κομμάτι των διασφαλίσεων, των ακαδημαϊκών διασφαλίσεων. Κοιτάξτε, και η ένστασή σας, ότι δεν έχει κάνει μια συζήτηση. Είναι ονομαστικές αναβαθμίσεις. Εάν αύριο εγώ βγάλω ως κυβερνήτης, βγάλω μια διάταξη μεθαύριο και πω ότι το τάδε κανάλι, το τηλεοπτικό, για να μπω στο χώρο σας, το τάδε κανάλι τηλεοπτικό το ονομάζω BBC. Είναι BBC. Παίρνω ένα κανάλι από τα αθηναϊκά, για να μην πω, και το ονομάζω και λέω το τάδε κανάλι είναι CNN. Είναι CNN. Δεν είναι. Άμα πω αύριο Ζώρας είναι βασιλιάς, είναι βασιλιάς. Δεν είναι. Αλλά είναι ονομαστικές αναβαθμίσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην ουσία των γεγονότων, των πράξεων και των δράσεων. Αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί οι ονομαστικές αναβαθμίσεις κάνουμε όσες θέλουμε. Όσες θέλουμε κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να πω αύριο το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι Χάρβαρντ. Είναι Χάρβαρντ, δεν είναι. Να είμαστε ειλικρινείς. Να δούμε κατάματα την αλήθεια και να είμαστε πραγματικοί στο τι ζητάμε, στο τι θέλουμε να επιδιώξουμε. Ένα άλλο πρόβλημα, επειδή μου είπατε με τις συγχωνεύσεις, ένα άλλο πρόβλημα με τις συγχωνεύσεις είναι ότι κάποια στιγμή οι συνάδελφοι των ΤΕΗ πρέπει να εξομοιωθούν με τους συναδέλφους του Πανεπιστημίου. Αυτό γίνεται με κλειστές διαδικασίες. Δεν γίνεται με ανοιχτές διαδικασίες. Γίνεται με μια κλειστή διαδικασία, ad hoc, για το συγκεκριμένο καθηγητή, για το συγκεκριμένο όνομα, στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτό, κυρία Σφαγιανάκη, είναι ένα πολύ κακό προηγούμενο για τα πανεπιστήμια. Αυτό είχε γίνει το 82, με το νόμο πλαίσιο, όταν πρωτοεφαρμόστηκε ο νόμος πλαίσιο, είστε πολύ μικροί. Αυτό έγινε τότε το 82, και επειδή πολλοί ρωτάνε, καλά, ποια είναι η διαφορά του Πανεπιστημίου Κρήτης, τι διαφορετικό έχετε σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο ομογενοποίησης, διότι στην Ελλάδα δυστυχώς
τα πανεπιστήμια λίγο διαφέρουν μεταξύ τους. Ναι. Είναι ομογενοποιημένα, επειδή είναι κάτω από την κυριαρχία την υπουργική και την υπουργειοκεντρική. Αυτό η διαφορά ήταν ότι ενώ το 1982 στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, όσοι υπήρχαν πριν μέσα, ως επιμελητές, ως μόνιμο προσωπικό, ως περνάγαν και γινόντουσαν καθηγητές με κλειστές διαδικασίες, εμείς την ίδια εκείνη εποχή εκλέγαμε το Φώτη τον Καφάτο και το Λευτέρη τον Οικονόμου. Αυτή λοιπόν είναι η ειδοποιώς διαφορά. Και εδώ οφείλεται το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δίνοντας βάση στην αριστεία και μη έχοντας τις οπισθέλκουσες δυνάμεις του παρελθόντος, ξεπετάχθηκε και έφτασε εδώ που έφτασε. Και αυτό εμείς θα το διατηρήσουμε ως κόρνο οφθαλμού. Έχουμε πάλι στις κλειστές διαδικασίες, και να σας πω ότι ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου 500.000 νέοι Έλληνες βρίσκονται στο εξωτερικό, η κλειστή διαδικασία ισοδυναμεί με έγκλημα. Και εγώ πιστεύω ότι και ήδη οι συνάδελφοι του των ΤΕΗ. Κλειστές διαδικασίες ευνοούν άλλες συνθήκες. Κλειστές διαδικασίες είναι. Στον ευνοηθούν. Ναι. Επί τούτου. Γίνεται μια διαδικασία και σας λέω αύριο καθηγήτρια. Εγώ πιστεύω ότι επειδή οι συνάδελφοι του των ΤΕΗ είναι εξαιρετικά αξιοπρεπείς συνάδελφοι, πέραν του ότι είναι καλοί επιστήμονες, δεν θα δεχθούν να κρυθούν με κλειστές διαδικασίες και αυτοί οι ίδιοι θα ζητήσουν να κάνουν ανοιχτές διαδικασίες όπου θα μπορεί ο κάθε ένας του αντικειμένου να βάλει υποψηφιότητα και να κρυθούν ανοιχτά σε έναν ακαδημαϊκό στίβο, ανοιχτό, διαυγή και καθαρό. Ναι, ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των κατατάξεων πάντων και των αξιολογήσεων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης κερδίζει συνεχώς έδαφος. Κερδίζει συνεχώς έδαφος, διότι όπως είπαμε πριν, οι βάσεις αρχικές ήταν στέρεες, ήταν βάσεις αξίας, αριστείας, και αυτό το συνεχίζουμε να το διατηρούμε εμείς. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η αριστεία αρέσει σε όλους. Διότι καμιά φορά η αριστεία δεν είναι κάτι που. Μην νομίζετε ότι επειδή εσείς και εγώ λέμε αριστεία και λέμε μπράβο στους άριστους και στους αριστεύσαντες, ότι αυτό για διάφορους λόγους μπορεί να μην είναι αρεστό σε όλους. Και έτσι έχουμε και αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε, της, δεν θα έλεγα απέχθεια, αλλά μια αδιαφορία προς την αριστεία. Μάλιστα. Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θέλω να φύγετε χωρίς να μου κάνετε ένα σχόλιο. Μάλιστα, σχετικά πρόσφατα και 12 ακαδημαϊκοί είχαν πάρει μια συγκεκριμένη θέση. Την είχαν να υπογράψει κιόλας. Κάποιοι προερχόμενοι και από το Πανεπιστήμιο, μάλιστα, Κρήτης. Είναι μικρός ο αριθμός των 12, αλλά σημασία έχει ότι σε αυτούς τους 12 ήταν κυρίως καθήλυνα αρμόδιοι. Δηλαδή, ήταν καθηγητές διεθνούς δικαίου, καθηγητές ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι μια άποψη, ήταν, βέβαια. Ναι, είναι μια εξαιρετικά ισχυρή άποψη. Δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος να απαντήσω στο θέμα, ωστόσο θα παρατηρήσω μερικά σημεία. Είναι κάτι που γίνεται εξαιρετικά, σίγουρα είναι κάτι που γίνεται εξαιρετικά βιαστικά, σίγουρα είναι κάτι που γίνεται κάτω από την πίεση ξένων συμφερόντων και όχι εθνικών. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δείχνει μία επιπολαιότητα. Σίγουρα, εάν περάσει συμφωνία, η χώρα Μακεδονία δεν θα είναι πλέον στην Ελλάδα, θα είναι εκτός Ελλάδας και η υπαρχία Μακεδονία θα είναι στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό, νομίζω, σημείο που πρέπει να διατηρηθεί, να παρατηρηθεί. Και εκείνο όμως που μου κάνει εντύπωση, κυρία Σφακιανάκη, είναι μία κακή ως άθλια στάση βουλευτών, οι οποίοι, επιτρέψτε μου τον όρο, τζογάρουν την καρέκλα τους, παίζοντας σε ένα σημαντικό εθνικό θέμα. Αναφέρεστε ενδεχομένως και στον κριτικό μας βουλευτή. Αναφέρομαι στους όλους τους Μπεδουίνους και στους γυρολόγους βουλευτές, οι οποίοι αλλάζουν με μεγάλη ευκολία θέσεις, στάσεις και απόψεις. Και το να αλλάξεις θέση, στάση και άποψη σε ένα θέμα που δεν είναι τόσο μεγάλης σημασίας, λίγο επηρεάζει. Αλλά το να φαίνεται ότι κάνεις πολιτικά παιχνίδια σε θέματα επάνω εθνικής εμβέλειας και σημασίας, είναι εξαιρετικά δυσχερές και εμένα τουλάχιστον προκαλεί αντίδραση. Απ' την άλλη μεριά, το Σκοπιανό και το Μακεδονικό είναι ένα θέμα που πρέπει να κλείσει. Τα σύνορά μας δεν είναι καλά γύρω-γύρω και δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο όμως εκκρεμεί εδώ και χρόνια. Αυτό, ναι, ακριβώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να. Με το ζήτημα αυτό πρέπει να ασχοληθούν οι πλέον σοβαροί άνθρωποι που έχει η χώρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν έχω την αίσθηση, πιστέψτε μου, ότι έχουν ασχοληθεί οι πλέον σοβαροί.
Και επαναλαμβάνω ότι είναι μία λύση η οποία προήλθε από την πίεση ξένων μεγάλων συμφερόντων. Mm-hmm. Ξεκάθαρη θέση σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που Εγώ ευχαριστώ. Πάντοτε η συζήτηση μαζί σας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.